Ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση σε αυτή την συνέντευξη τύπου που αποφασίστηκε να δοθεί για τους μετόχους μας αλλά και για το ευρύτερο κοινό του Νομού Λαστείου. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από το 1998, τότε που ιδρύθηκε η Βιοπάγιο Νικολάου ΑΕ και τη δημιουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου. Όλος ο κόσμος έχει κουραστεί και εσείς και εμείς. Τελικά φτάσαμε σήμερα, και όταν λέω σήμερα δεν εννοώ τη σημερινή μέρα, εννοώ την περίοδο στην οποία ξεκινήσαμε να κάνουμε τα πρώτα συμβόλαια του Βιοτεχνικού Πάρκου. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές δυσκολίες για να φτάσουμε ως εδώ. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν ο τρόπος που μας αντιμετώπιζε η κρατική μηχανή και η χρονοτριβή που υπήρχε για να διεκπεραιωθεί η οποιαδήποτε ενέργεια, αλλά και εκτός από αυτά, όσο αφορά την κατασκευή του έργου, κάποιες παραλήψεις, κάποια πράγματα που έπρεπε να διορθωθούν. Αναλάβαμε το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο πριν από μερικά χρόνια και ξεκινήσαμε να επικαιροποιήσουμε το έργο σύμφωνα με το πλήρες γράμμα του νόμου για να μπορέσουμε σήμερα να υπογράψουμε τα πρώτα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί ήδη και συνεχίζουμε για να μπορέσουμε να μπορέσουν οι μέτοχοι να μετεγκατασταθούν, να χτίσουν, να τέλος πάντων να φτιάξουν τις επιχειρήσεις τους στο βιοπά και να αρχίσει να λειτουργεί το βιοπά. Μπορώ να πω ότι είμαι απογοητευμένος σχετικά με την οικονομική κατάσταση και το μαρασμό που έχουν οι επιχειρήσεις και κάπου αντιμετώπιζα το όλο θέμα και το όλο εγχείρημα με μια δυσπιστία το κατά πόσο θα μπορέσουμε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μεταφερθούν κάποιες επιχειρήσεις και να λειτουργήσει το βιοπάρκο. Με έκπληξη μπορώ να πω ότι διαπιστώνω, τώρα που ξεκινήσαμε τα συμβόλαια, το αναζωοπυρωμένο ενδιαφέρον των χρηστών μας και κάποιοι που άρχισαν με το που άκουσαν ότι γίνονται συμβόλαια, βάλε με εμένα πρώτο, προχώρησε εμένα, εγώ θέλω να πάω γρήγορα, μπορώ να βγάλω άδεια, τέλος πάντων βλέπω το ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, κάτι που μας, εμένα προσωπικά, αλλά και όλο το ΔΣ, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη αυτό το πράγμα. Προβλήματα υπάρχουν. Θα πρέπει να γίνουν διάφορες επισκευές μέσα στα δίκτυα του ΒΙΟΠΑ προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως μέσα στον χρόνο που έχουμε μπροστά μας για την πλήρη υλοποίησή του μέχρι να μετεγκατασταθούν οι χρήστες. Θεωρούμε ότι θα τα έχουμε τακτοποιήσει όλα αυτά ώστε να φτάνουμε πλέον στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν θέλει ο Αντιπρόεδρος να συμπληρώσει κάτι ή η Διευθύνουσα Σύμβουλος ή αν θέλετε να ρωτήσετε εσείς ότι να ρωτήσετε οτιδήποτε. Ναι, εγώ να συμπληρώσω ότι αυτό το ΔΣ πριν από 5 χρόνια όταν ξεκίνησε με πάρα πολλές δυσκολίες αντιμετώπισε το εξής. Ένα όνειρο για τον Άγιο Νικόλαο που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1998 να το βρει σε επίπεδο εφιάλτη μετά από 15 χρόνια. Αυτός ο εφιάλτης μετά από δική μας επίπονη δουλειά, πραγματικά επίπονη δουλειά, μετά από πάρα πολλές δυσκολίες, φροντίσαμε και έφτασε στο πρώτο του στόχο. Το Συμβούλιο αυτό τα βγήκε, πρώτο στόχο είχε ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτή την ημέρα. Να δώσει συμβόλαια, να κάνει συμβόλαια στους μετόχους. Αυτός όμως είναι ο πρώτος στόχος. Από εδώ και πέρα υπάρχουν και άλλοι στόχοι, είναι η αποπεράτωση του έργου με όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Νομίζουμε ότι απαλλαγμένοι πλέον από όλο το γικαιώνα, το γραφειοκρατικό, το πραγματικά κουραστικό αγώνα που έχουμε δώσει για τα συμβόλαια, απαλλαγμένοι λοιπόν από αυτό το άγχος,
να μπορέσουμε να ασχοληθούμε πιο ενεργά με το δεύτερο στόχο που έχουμε θέσει σαν Δέλτα Σίγμα και αν θέλει και ο Θεός, να υλοποιήσουμε και αυτό το στόχο μας. Από εκεί και πέρα, το ΒΙΟΠΑ θα είναι και είναι ένας ζωντανός οργανισμός, θα ζητάει, θα παίρνει, θα φτιάχνει, θα χαλάει, θα γίνονται διάφορα πράγματα μέσα, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι έχουν μπει οι βάσεις για από εδώ και πέρα μια εύρυθμη λειτουργία αυτού του πράγματος που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια. Έχοντας εδώ και τον εκπρόσωπο της Εφημερίδας Ανατολής και ευχαριστούμε πολύ, και πριν συνεχίσω να πω ότι εύχομαι την επόμενη συνάντησή μας αυτή να την κάνουμε πλέον στο δικό μας χώρο, μια και έχουμε τις αίθουσες κλπ, οι οποίες όμως θέλουν να φτιάξουμε για να μεταφερθούμε, εδώ είναι προσωρινός ο χώρος που βρισκόμαστε και ευχαριστούμε πολύ το τότε επιμελητήριο για την παραχώρησή του. Έχοντας λοιπόν αυτό που έλεγα τον εκπρόσωπο της Εφημερίδας Ανατολή, διαβάζοντας προχθές σχετικά με την απόφαση, μάλλον με την δημοπράτηση ή με την πλειοδοσία για κάποια οικόπεδα, για την πυροσβεστική ή για την αστυνομία κλπ, και κάνοντας τελικές επιλογές η Επιτροπή, θα πρέπει να ξέρετε ότι το ΒΙΟΠΑ δεν είχε μείνει αμέτωχο σε αυτή την ιστορία. Αυτό είναι κάτι που δεν αφορά το λόγο για τον οποίο είμαστε εδώ. Δεδομένης όμως της ευκαιρίας ότι βρίσκεστε εδώ, θα πρέπει να πληροφορηθείτε κι εσείς ότι επί Δημαρχίας Κουνενάκη το ΒΙΟΠΑ και το συγκεκριμένο συμβούλιο είχε παραχωρήσει στο Δήμο Αγίου Νικολάου, έξω από το όριό του και σε δική του γη, ακριβώς στην είσοδο, 4,5 στρέμματα περίπου γης, δωρεάν, με αποκλειστικό σκοπό την εγκατάσταση αστυνομίας και πυροσβεστικής. Μάλιστα, όπως μας είχαν ενημερώσει, είχαν κατέβει και οι μηχανικοί του Υπουργείου κλπ. Και τα είχαν κοιτάξει και ελέγξει, με δυνατότητα προέκτασης αγοράς παραδίπλα άλλων 2,5 στρεμμάτων που υπάρχουν, να μεγαλώσει αν δεν τους χώραγε ο χώρος, είναι ακριβώς δίπλα από την είσοδο του ΒΙΟΠΑ, σε ανταλλαγή ένα οικόπεδο, μία μερίδα, δηλαδή 400 μέτρων που είχε ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσα στο ΒΙΟΠΑ, αυτό θα το κράταγε το ΒΙΟΠΑ και παραχωρούσαμε τα 4,5 στρέμματα δωρεάν στο Δήμο Αγίου Νικολάου για το συγκεκριμένο σκοπό. Με έκπληξή μας, είχαμε δει την ανακοίνωση ότι ψάχνουν κάποιο οικόπεδο κλπ. Είχε γίνει επίσκεψη στον ίν δήμαρχο κ. Ζεργό, ο οποίος είχε γίνει και κοινωνός της τότε πρότασής μας στο κ. Κουνενάκη και είπαμε ότι αφού έχουμε γη που σας παραχωρούμε δωρεάν, ποιος ο λόγος να πρέπει να ψάχνουμε γύρω-γύρω, οδικό δίκτυο έχουμε, όλες τις προϋποθέσεις τις έχει σχετικά με πρόσβαση, απόσταση κλπ. Για ποιο λόγο? Ο λόγος ήταν ότι, κοίταξε, είναι 4,5 στρέμματα, εμείς θέλουμε 6 στρέμματα. Δεν ξέρω εάν πρέπει να φτάσουμε σε τέτοια σημεία, δηλαδή να πληρώνει ο Δημότης του Αγίου Νικολάου κάποια γη ακριβά, από τη στιγμή που έχει ένα κομμάτι δωρεάν. Βέβαια, η αντίδραση τότε στην επίσκεψή μας του Δημάρχου ήταν ότι, εντάξει, δεν γίνεται αυτό, αλλά μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Και βέβαια ήμασταν αρνητικοί, διότι ξεκάθαρα το Δέλτα Σίγμα είχε πάρει την απόφαση η Γενική Συνέλευση ότι αυτό το πράγμα δίνεται για αστυνομία και πυροσβεστική. Δεν δίνεται, συγγνώμη, ούτε για να παρκάρουν τα απορριμματοφόρα, ούτε για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Το δίνουμε για τη συγκεκριμένη χρήση. Από τη στιγμή που δεν το θέλει ο Δήμος για τη χρήση που το δίνουμε, θα επιστρέψει στο ΒΙΟΠΑ και από εκεί και πέρα ο Δημότης Αγίου Νικολάου να ξέρει ότι υπήρξε αυτή η προσφορά από το ΒΙΟΠΑ που δεν έγινε δεκτή. Και έτσι, με τα λύπης μου να σας πω, διάβασα προχθές ότι την επιλογή δύο οικοπαίδων, το ένα μάλιστα το γνωρίζουμε εκ των έσω γιατί έχουμε σχέση με την
την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, είναι σύμβουλός μας. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να λεχθεί, να γίνει κοινωνός η κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Τι υπήρξε σαν προσφορά από το ΔΙΟΠΑ και τι δεν αποδέχτηκε η Δημοτική Αρχή ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Δεν μπορώ να γνωρίζω τους λόγους που απορρίφθηκε. Ο προφανής λόγος και αυτό που λέχθηκε είναι ότι ήταν μικρό. Και βέβαια δεν πείθομαι εγώ σαν αντιπρόεδρος, ούτε και ο πρόεδρος και νομίζω κανένας από το ΔΣ σίγμα. Από τη στιγμή που σας λέω επιπροηγούμενη δημαρχία Σκουρνενάκη, είχαν γίνει και επισκέψεις από τους αρμόδιους παράγοντες να δούνε το χώρο αυτό. Συγγνώμη, είχε ληφθεί και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επί Δημαρχία Σκουρνενάκη το είχαμε προτείνει, εμείς το είχαμε παραχωρήσει. Μετά που άλλαξε η Δημαρχία, απορρίφθηκε αυτό σαν στοιχείο. Μάλιστα είχε ενδιαφερθεί και ο κύριος Καρατζής και είχε λάβει όλα τα τοπογραφικά κλπ. Σε δεδομένη συζήτηση που έγινε στο ΔΣ, τα είχε παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρουμε τι απέγινε. Εμείς αισιοδοξούμε ότι κάποιοι θα κοιτάξουν λίγο πιο ζεστά το πράγμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Μαρία, θέλω να προσθέσεις κάτι. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να προσθέσω δύο-τρία λόγια. Πιστεύω ότι με κάλυψαν όσοι το πλήστον οι δύο προλαλήσαντες. Το βασικό είναι να δούμε πλέον το μέλλον και έχουμε ήδη δει ότι με το να ξεκινήσουν τα συμβόλαια όντως υπήρξε και ήδη το τελευταίο εξάμηνο που είχαμε τελειώσει τα προβλήματα που είχαμε με το φθινοτολόγιο και τα λοιπά, τα γραφειοκρατικά. Υπάρχει ένα σημαντικό ενδιαφέρον κινητικότητας που πλέον οι νέες γενιές επιχειρηματιών έρχονται και αυτοί να εγκατασταθούν στο βιοτεχνικό πάρκο και σήμερα ας πούμε, έχουμε θέμα μεταβιβάσεις μετοχών στη νέα γενιά πλέον. Καθότι πριν από 20 χρόνια αυτοί που ξεκινήσαν ή ξεκινήσαμε, τώρα πολλοί από αυτούς θέλουν πλέον να πάνε στα παιδιά τους ή κυρίως στα παιδιά τους. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει ένα σημαντικό ενδιαφέρον και από διάφορους φορείς όπως ο ΤΟΕΒ να εγκατασταθούν μέσα στο βιοτεχνικό πάρκο και όχι μόνο από την δικιά μας περιοχή, αλλά πιστεύουμε να είναι και ένας πόλος έλξης πλέον για να υπάρξουν επενδύσεις στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και από άλλες περιοχές. Το οποίο προσωπικά το θεωρώ θετικό με την έννοια ότι ο Άγιος Νικόλαος πάντα ήταν ένα σημείο στο οποίο ερχόταν πολλοί κόσμος από άλλες περιοχές, ακριβώς επειδή έχουμε κάποια πλεονεκτήματα που μέχρι στιγμής ήταν στον τουρισμό. Τώρα όμως πλέον θα είναι και στο κομμάτι το βιοτεχνικό, πιστεύω, επειδή στο νομό Λασιθίου είναι ο μόνος φορέας υποδοχής βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και διαφόρων άλλων υπηρεσιών που προβλέπει η περιβαλλοντική μας μελέτη. Και θέλω να πω κάτι που ίσως δεν είναι γνωστό, ότι όσοι εγκαθίσανται στο βιοτεχνικό πάρκο και καλύτερα κίνητρα έχουν από επιχειρήσεις οι οποίες είναι εκτός βιοτεχνικού πάρκου για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν αφενός και αφετέρου, η αδειοδότησή τους είναι πολύ απλούστερη, καθότι έχει ήδη γίνει η περιβαλλοντική μελέτη για το πάρκο συνολικά και εγκαθίσανται μετά με πολύ απλόστερες διαδικασίες και φυσικά πιο οικονομικά από το να πάνε να είναι κάπου απ' έξω, που πλέον σιγά σιγά θα είναι και δύσκολο να πάρουν αδειοδότηση με τα ΣΟΑΠ και με τις λιτνίες με τουριστικές επιχειρήσεις κτλ. Αυτό ήθελα να πω και τώρα νομίζω την ώρα να δεχτούμε ερωτήσεις. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα, το ότι η γη η οποία ήταν διαθέσιμη σαν βιοτεχνική γη και έχει διανεμηθεί στους μετόχους μας, πέρα από αυτή κάποια μικρά κομμάτια έχουν μείνει ακόμα αδιάθετα. Συνεπώς υπάρχει δυνατότητα από εμάς να καλύψουμε ένα μικρό αριθμό ενδιαφερομένων και όπως πάντα ενεργούσαμε κατά σειρά προτεραιότητας, οι πρώτοι που θα ενδιαφερθούν για αυτά τα λίγα κομμάτια τα αδιάθετα, αυτό το μικρό κομμάτι γης που έχει μείνει αδιάθετα, θα είναι και εκείνοι οι οποίοι θα μπορέσουν να πάρουν κάποιο κομμάτι γης κατευθείαν από την ΒΙΟΠΑΕ. Πόσα είναι τα κομμάτια αυτή τη στιγμή του ΒΙΟΠΑΕ και πόσα έχουν μείνει? Αυτή τη στιγμή είμαστε 130, 130... Ναι, 130 χρήστες, οι οποίοι τα κομμάτια που έχουν πάρει ποικίλουν από μία μερίδα των 400 τετραγωνικών μέχρι 5 μερίδες των 2,5, σε ένα σύνολο των 2 στρεμάτων ή 2,5 στρεμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες
του καθενός. Τα κομμάτια εκείνα που είναι αδιάθετα είναι σε κάποια σημεία της τάξης του 1,5-2 στρεμμάτων κάποιο οικοδομικό τετράγωνο, όπως και επιμέρους μία ή δύο μερίδες σε κάποια διαφορετικά σημεία. Αυτό δεν αυτό θα φανεί από την αγορά. Αυτό θα το δούμε, το πώς θα πάει από την, από τη ζήτηση και πώς θα είναι η πραγματική αξία της αγοράς, λόγω του ότι οι τιμές που οι βιοπάδοι είναι στους μετόχους της δεν έχουν να κάνουν με κέρδος. Δεν έχουν να κάνουν το ότι εμείς πουλούμε σαν βιοπάγια να βγάλουμε κέρδος. Η τιμή των οικοπαίδων καθορίστηκε σύμφωνα με τα έξοδα που χρειάστηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για να γίνει αυτό χρειάστηκαν αυτά τα χρήματα, πόσα τετραγωνικά επιφάνεια καταφέραμε να φτιάξουμε, να είναι ωφέλιμη για, για βιοτεχνική χρήση τόσα, για τις συγκεκριμένη επιφάνεια, άρα τόσο είναι η χρέωση της ανατετραγωνικός στο χρήστη μας, βέβαια και με κάποιους, με κάποιους άλλες παραμέτρους όσον αφορά κάποιες θέσεις, κάποια που είναι πολύ δυσμενή, κάποια, τέλος πάντων μια εναρμόνιση εν μέρει ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη η μοιρασιά που έγινε στο... Συμβόλαια. Μπορούν αύριο να σχέσουν να... Εκείνοι που, που κάνουν συμβόλαιο αμέσως μπορούν να ξεκινήσουν, να προχωρήσουν για να κάνουν τις σχετικές άδειες από την πολεοδομία και να ξεκινήσουν για μόνο στο χώρο τους. Τώρα, υπάρχει και υπάρχει σχετική κριτική που περιδέει στον Άγιο Νικόλο και γύρω, ότι κυνηγώντας τις κακοτεχνίες και διάφορα άλλα που περάσατε, που υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό, γίνανε διάφορα τα οποία πρέπει να διορθωθούν, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και από πλευράς εγκατάστασης επιχειρήσεων μέσα στο ΒΙΟΠΑ, αλλά και χρηματοδοτήσεις από προγράμματα που φύγανε, τελειώσανε. Εκείνοι οι οποίοι έχουν αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να το δουν από την πλευρά που το βλέπουμε κι εμείς. Για να πάω να εγκατασταθώ σε ένα χώρο, σημαίνει ότι εκείνος ο χώρος μπορεί να με δεχτεί. Να θυμίσω ότι πριν 2 χρόνια, μέσα από τις παραλαβές που είχαν γίνει ως τότες, ξεκινήσαμε τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής και η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, η οποία αποτελούνταν από 5 μηχανικούς της περιφέρειας και ένα μέλος στον πρόεδρο της ΒΙΟΠΑ Ιού Νικολάου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι διακόπτει την οριστική παραλαβή λόγω του ότι υπάρχουν ελλείψεις κατασκευαστικές στο έργο που θα πρέπει προηγουμένως να διορθωθούν. Γι' αυτό όλα αυτά θα έπρεπε να μπουν σε μία σειρά. Πώς να πάει κάποιος να κάνει την επιχείρησή του στο πάρκο, όταν η υποδομή που είχε δημιουργηθεί μέχρι τότε δεν μπορεί να το δεχτεί, δεν μπορεί να τον υποστηρίξει. Ωραία. Από εκεί και πέρα τώρα, σε θέματα ταχύτητας, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρηματίες εκτός περιοχής, ας πούμε από το Ηράκλειο, που το εκεί η βιοτεχνική ζώνη έχει κορεστεί. Θα τρέξουν κάποια πράγματα πιο γρήγορα, να μπουν ή να μπουν μέσα και τα αδιάθετα να πάνε, να έχουμε και μια τέτοια πρόσβαση, μια τέτοια... Τουλάχιστον από το υπάρχον ΔΣ, ναι, τρέχουμε όσο μπορούμε να τρέξουμε. Και μάλιστα πολλές φορές ίσως να τρέχουμε και παραπάνω από όσο θα έπρεπε να τρέξουμε. Αισιοδοξώ. Να πω και κάτι, ότι δεν είναι μόνο τα τεχνικά θέματα που σε κάποια σημεία έχουν ξεκινήσει τώρα και είναι και τα σημερινά μας θέματα, το πώς θα αρχίσουν να παραπέμπονται. Ήταν και διάφορα διαδικαστικά. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι ελληνικολιώτες έχουν ένα μικρό ή μεγαλύτερο πρόβλημα με το κτηματολόγιο, το οποίο επίσης αντιμετωπίσαμε κι εμείς. Δηλαδή, αν ήμασταν σε άλλη περιοχή, τα συμβόλαια που είχαμε κάνει θα ήταν επαρκή για να κλείσουμε και να συνεχίσουμε να κάνουμε την αναδιανομή των οικοπαίδων. Αλλά με το κτηματολόγιο, κάποια μικρά σημεία τα οποία έπρεπε να πάμε δικαστικά μας καθυστερήσανε πολύ, τα οποία τελειώσαν ουσιαστικά το καλοκαίρι. Οπότε υπήρχε δηλαδή και το θέμα το διαδικαστικό αυτό, το οποίο πλέον είναι λυμένο και προχωράμε στο να δώσουμε τους τίτλους. Θα ήθελα να συμπληρώσω στην προηγούμενη ερώτησή σας ότι να μην ξεχνάτε πως κάποια μέλη αυτού του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένου και του εκλειπώντα ύμνης του Νίκου Σωτηριάδη, ήταν και στα προηγούμενα ΔΣ, και ότι αυτά τα ίδια πρόσωπα αναφέρθηκαν στον χρόνο που έπρεπε διεξοδικά τη στιγμή που γίνονταν πράγματα και κανείς δεν τους άκουγε.
με αποτέλεσμα να βρεθούν αυτά μπροστά μας. Αυτό σαν υποσημείωση του αν καθυστερήσαμε ή όχι κάποια πράγματα κυνηγώντας κάποια άλλα. Δεν κυνηγάγαμε χήμερες, κυνηγήσαμε μέσα σε μια πενταετία και γίνατε και κοινωνοί μόλις ήρθατε ότι ήρθε και η δικαστική επιμελήτρια 32 δικαστήρια. Όλα αυτά δεν γίνονται μέσα σε ένα μήνα και όλα αυτά δεν μπορεί να τα λύσει ούτε ένας μόνος του, ούτε αν δεν υπάρχει σύμπνοια σε ένα δέλτα σίγμα. Είναι προβλήματα που δεν είναι επί του παρόντος να τα συζητήσουμε, όταν λήξουν με το καλό θα συζητηθούν, αλλά είναι προβλήματα που ήταν εντοπισμένα και συζητάμε για σοβαρά θέματα που πάλι λέω ότι δεν είναι για αυτή τη συνέντευξη να τα συζητήσουμε, αλλά κάποια στιγμή, μόλις τελειώσουμε, θα γίνει εφόλης της ύλης μια συνέντευξη. Και ως προς το δεύτερο θέμα, για τις επιχειρήσεις που θέλουν, που έχει κορεστεί το Ηράκλειο ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή και θέλουν να έρθουν στο βιοπάγιο Νικολάου ή οπουδήποτε, θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι και άπειρη η γη. Η γη έχει περιορισμούς απάνω και μάλιστα τα αδιάθετα έχουν περιορισμούς. Το πώς θα κινηθεί ο κάθε μέτοχος ιδιωτικά πλέον σαν οικοπεδούχος, που θα πάψει να είναι μέτοχος και θα είναι οικοπεδούχος, είναι δικό του θέμα. Αυτό όμως που διαχειρίζεται το βιοπά αυτή τη στιγμή σαν αδιάθετα οικόπεδα, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με όλο το βιοπά, για να πει κάποιος ότι θα εγκαταστήσω μια πάρα πολύ μεγάλη μονάδα. Όσοι είχαν την προνόηση και από τον Όμορο νομό, αλλά και από εδώ, ότι αυτό το πράγμα θα τελεσφορήσει και θέλω να κάνω μια πραγματικά μεγάλη επένδυση εκεί, είχαν φροντίσει και είχαν αποκτήσει τη γη που έπρεπε. Τώρα, να έρθει κάποιος με μια μεγάλη εταιρεία και εγώ να έχω διαθέσιμο δύο μερίδες των 400 μέτρων, δηλαδή 800 μέτρα, νομίζω ότι δεν είναι το κατάλληλο. Έτσι κι αλλιώς δεν μιλάμε για μεγάλες επενδύσεις. Το βιοτεχνικό πάρκο είναι, για μικρομεσαίες ακριβώς. Είναι για μικρομεσαίες. Να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να σηκώσει το βάρος μιας πολύ μεγάλης επιχείρησης από τα αδιάθετα, μη θεωρείτε ότι είναι τίποτα μεγάλη ποσότητά τους, είναι πάρα πολύ περιορισμένη.